Tale of Tales. Ένα παραμύθι γεμάτο ανθρώπινη απληστία που είναι μόνο για μεγάλους. Σαν το δικό μου παραμύθι, που τρώω πολύ νομίζοντας ότι θα το κάψω στο σεξ. Καταρχήν έχουμε τρεις ιστορίες που δεν περιπλέκονται όμως μεταξύ τους. Αρχικά έχουμε ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να κάνει παιδιά, αλλά ένας νεκρομάντης θα τους βοηθήσει βάζοντας τη Βασίλισσα να φάει την καρδιά ενός τέρατος. Καλά, εκείνη την εποχή παίζει καρδιές να ήταν σαν τα πιτόγυρα. Δεν εξηγείται. Η δεύτερη ιστορία αναφέρεται σε ένα βασιλιά που δεν έδινε πολύ σημασία στην κόρη του, γιατί του είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον ένας τεράστιος ψήλος. Ένα πράγμα έχω να πω στους φιλόζωους. Φανταστείτε να πνιγόσασταν με το σκύλο σας και όλοι οι λουόμενοι στην παραλία να ήταν φιλόζωοι. Η σκυλιά. Στην τρίτη ιστορία έχουμε ένα γαμίκουλα βασιλιά που μαγεύεται από τη μελωδική φωνή μιας μυστηριώδους γυναίκας που προσπαθεί να τη ρίξει χωρίς να την έχει δει. Εν τω μεταξύ, τύπισσα είναι μια φτωχή και άσχημη γριά που κολοψύνεται να τον κοροϊδεύει. Και σήμερα συμβαίνει αυτό, μαλάκες. Βρίζουμε τις γκόμενες που παντρεύονται πλούσια πουρά, ενώ εμείς το πιτσιλάμε με πλαστικές πενιντάρες που αντί για δέρμα έχουν ζελατίνα σάνιτας. Από ό,τι καταλάβατε, η ταινία μιλά για τα ανθρώπινα πάθη. Αυτά σε οδηγούν και αυτά σε σκοτώνουν. Όπως τα πιτόγυρα, τα ντράγκια, το μουνί και το πασόκ. I see for the dick movies. American Ultra. Eisenberg και Stewart. Στάνταρ σε κάθε ταινία θα έχουν το ίδιο ακριβώς acting. Ρε, είναι πιο στάνταρ και από την περίοδο της Παρθένας. Πιο στάνταρ και από την καράφλα του Χρυσαυγίτη. Πιο στάνταρ και από την πουτσότριχα που ευδοκιμεί στο πρόσωπο του τζιγαντιστή. Ο Μάικ λοιπόν είναι ένα stoner που βαριέται μέχρι και να αναπνεύσει, όπως και η γκόμενά του. Ζουν σε μια πόλη που είναι λες και την έχει χτυπήσει μιζέρια και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι φταίει Stewart. Κάποια στιγμή ο Μάικ μαθαίνει ότι είναι πράκτορας, γιατί μια πρόταση του ξυπνάει τα δολοφονικά του ένστικτα. Ταυτόχρονα έχει μπλέξει με την ίδια οργάνωση που τον εκπαίδευσε και μαντέψτε. Πρέπει να σώσει την κοπέλα του. Λίγο πρωτοτυπία ρε μαλάκες, λίγο. Λίγο πρωτοτυπία, να πω την πουτάρα μου λίγο. Ελα τι, τάτσα. Ναι, αλλά θα μου πεις, ας το δω για τη δράση. Όλες οι σκηνές δράσης είναι copy-paste της πρώτης. Δεν υπάρχει τίποτα να σε εντυπωσιάσει. Λιγότερο copy-paste έχουν οι πτυχιακές. Άρα, αν έβαζα από εδώ την έμπνευση και από εδώ το χρήμα, θα πάθαινα αυτό. Έχει χιουμοράκι όμως, δεν είναι τελείως κακή. Αλλά το χιούμορ στις action movies είναι όπως και στο κρεβάτι. Σπάνια χρειάζεται. Γιατί καμία και ποτέ δεν έκανε Squirtman έκδοτο. Τενιούλα, πού είσαι? Ο Τέο είναι εδώ. Τενιούλα. 99 Homes. Είναι κάποιοι που δεν τους φτάνουν αυτά που έχουν. Έχουν πολλά λεφτά και θέλουν κι άλλα. Κάποιος βρίσκει γκόμενα και ψάχνει ακόμα μία για να την κερατώνει. Ή ο μεγάλος ο αδερφός τρώει τα πατατάκια του και μετά τρώει και από τα δικά σου. Αναρωτήσω όμως, αν μπορούσες εσύ να είσαι στη θέση τους, τι θα έκανες? Άρα υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Οι άπληστοι και αυτοί που δεν έχουν την ευκαιρία να είναι. Ο Ντένις, που αποτελεί μάλλον την εξαίρεση, είναι ένας οικοδόμος που ζει με το γιο του και τη μάνα του. Παιδί του λαού. Ο Ξανθόπουλος της Αμερικής, ρε παιδί μου. Επειδή είναι άνεργος λοιπόν, χρωστάει δάνεια του σπιτιού στην τράπεζα, ώσπου κάποια μέρα πάει να του το πάρει. Βασικός υπεύθυνος της έξωσης είναι ο Ζοντ, όπου τώρα κάνει τον κτηματομεσίτη. Γενικά αυτό το παλικάρι έχει εμπειρία στο να γαμάει σπίτια. Το καλό στην ταινία ξεκινάει όταν ο Ντένις αποφασίζει να δουλέψει για τον κτηματομεσίτη, ώστε να πάρει το σπίτι του πίσω. Αργότερα μέσα σε έναν άλλο κόσμο, αυτόν της κλειδής, και θα πρέπει να διαλέξεις το αν θα είναι ένα γκλαμουράτο πιόνι ή θα συνεχίσει να είναι χορευτής του Παπαμιχαήλ στο μάτια βουρκωμένα. Μ' αρέσει. Πλάνα που κεντράνουν στο συνέστημα και υποκριτικές που δεν περιμένεις να είναι τόσο καλές. Θα σου δώσει να καταλάβεις ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Είτε θα χαλάσει, είτε θα στο πάρουν. Αλλά εντάξει, στην αρχή χαίστηκα πάνω μου. Νόμιζα ότι ήταν εκπαιδευτικό βίντεο για τους Έλληνες μπάτσους. Αυτά από μένα, τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό κάψιμο!